θα πάμε σε ένα νέο πρόσωπο στη συχνότητα, ο οποίος όμως είναι από αυτούς που από την πρώτη στιγμή αυτόβουλα και εθελοντικά έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος, ταξίαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε στο παρελθόν και εθνικός αντιπρόσωπος σε ζητήματα ασφάλειας, κρίσεων κτλ. Της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριος Γερογλής πήγε από μόνος του. Δεν πήγε ούτε για λογαριασμό κάποιου, ούτε γιατί του έδωσε εντολή κάποιος. Πήγε όμως, ήταν από τους πρώτους που πήγε στο συμβάν. Δεν πήγε την ίδια μέρα, έτσι. Και άρχισε να φωτογραφίζει και με βάση την προτέρα εμπειρία, διότι ο άνθρωπος έχει και μάστερ πάνω στα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής και διπλώματα για τη διαχείριση κρίσεως, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο δηλαδή. Λοιπόν, και για τη διερεύνηση αεροπορικών και άλλων ατυχημάτων. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πήγε και άρχισε να φωτογραφίζει και εκ παραλλήλου έβλεπε και το τι γινόταν. Τι γινόταν πολιτικά, τι γινόταν στις πραγματογνωμοσύνες. Είναι ένας ακόμη αυτόβουλος, το τονίζω. Σαν το συμπατριώτη μας εδώ, τον Κοκοτσάκη, που εθελοντικά μισθή προσφέρει και αυτός ό,τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει. Κύριε Γερογλή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας. Και θα μου επιτρέψετε παράλληλα να απευθύνω για μία ακόμη φορά τα θερμά μου συλληπιτήρια στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και να ευχηθώ καλό κουράγιο και στους τραυματίες, τους οποίους κάπου τους έχουμε ξεχάσει και οι οποίοι συνεχίζουν να περνάνε το δικό τους Γολγοθά, παράλληλα με το Γολγοθά των συγγενών των θυμάτων. Πολύ σωστή επισήμανση αυτή, έχετε δίκιο. Υπάρχει άνθρωπος που είναι σε κόμμα στο εξωτερικό, υπάρχουν εγκαυματίες, υπάρχουν άνθρωποι με βαριά χτυπήματα που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν και είναι πολύ σωστή επισήμανση. Όπως επίσης, μιας και το θίξατε κύριε Γερογλή, είστε από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή έχετε υιοθετήσει το επισήμως 57 νεκροί. Κύριε Σαχίνη, στο πρώτο άρθρο που έγραψα δημόσια μία εβδομάδα περίπου μετά από το συμβάν, από την τραγωδία των Τεμπών, έχω βάλει την επισήμανση προς το παρόν 57. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα τρένο όπου δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για το πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες. Και επειδή δεν γνωρίζουμε με πλήρη στοιχεία πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες, αντίστοιχα υπάρχουν και δυσκολίες για το ποιοι ήταν οι επιβαίνοντες, όπως καταλαβαίνετε. Καθώς ο μηχανισμός έκδοσης εισιτηρίων, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, δεν προέβλεπε ονομαστικά εισιτήρια, εκτός από τις περιπτώσεις όπου κάποιος έκλεινε το εισιτήριό του διαδικτυακά, αλλά θα μπορούσε να ανέβει και κάποιος ενδιάμεσα, να το πω έτσι, στη διαδρομή και απλά να πάρει ένα εισιτήριο το οποίο δεν είναι ονομαστικό. Οπότε λοιπόν, ναι, τουλάχιστον από την πλευρά της ταυτοποίησης των σωρών και έχοντας ακόμη μία κοπέλα η οποία αναζητείται εξ όσων γνωρίζω, έχουμε καταλήξει στον αριθμό 57. Μισό λεπτό, κύριε Γερογλή. Αναζητείτε εξ όσων γνωρίζετε. Επισήμως δεν υπάρχει σε κανένα έγγραφο η κοπέλα αυτή, πρέπει να πω. Επισήμως δεν υπάρχει. Έτσι. Αναζητείτε μεταξύ συγγενών θυμάτων, μεταξύ κάποιων φίλων, αλλά επισήμως καταγραφή αγνοωμένης δεν υπάρχει. Ναι, καθώς νομίζω δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιο στοιχείο, έστω και με ανάλυση DNA, που να αποδεικνύει κάτι, οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα σχετικά με την περίπτωση της κοπέλας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γερογλή, για να πιάσω λίγο το νήμα από την αρχή σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική επαφή, με εμάς τουλάχιστον, θέλω να σας ρωτήσω, πότε βρεθήκατε στον τόπο του δυστυχήματος, πώς βρεθήκατε και γιατί βρεθήκατε? Και θα γίνει όπως είπατε κάποια πράγματα, να το πω έτσι, στην εισαγωγή σας, και λόγω κάποιων ειδικών γνώσεων που έχω επάνω στην διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, ήταν εξάλλου το αντικείμενο της διατριβής μου κατά τη φοιτησή μου στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, έχουν σωρευτεί κάποιες γνώσεις επί του αντικειμένου.
Βλέποντας λοιπόν από τους, κυρίως από τους τηλεοπτικούς δέκτες, κάποια πλάνα της περιοχής από την πρώτη μέρα της τραγωδίας, αλλά και παρακολουθώντας το θέμα από κοντά, από διάφορους διαδικτυακούς τόπους κλπ, έβλεπα ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως πρέπει. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, κύριε Σαχινή, στην περιοχή, όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες, τέτοια ατυχήματα και τα οποία έχουν τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων και έχουμε και αντίστοιχη ενεργοποίηση, θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχη ενεργοποίηση και του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων βέβαια και του αντίστοιχου σχεδίου της διαχείρισης μεγάλων ανθρωπίνων απολειών. Παράλληλα θα έπρεπε να έχουν εκδηλωθεί από τις πρώτες στιγμές και κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες ανήκουν στον τομέα της διερεύνησης. Πέραν της ποινικής διερεύνησης, η οποία και αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και αρχικά είχε ανατεθεί στην τροχιά Λάρισας ως αρμόδιο προανακριτικό όργανο και εν συνεχεία μετατράπηκε σε κύρια ανάκριση. Από εκεί και πέρα λοιπόν έβλεπα ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, να το πω έτσι. Και εκείνο λοιπόν που με παρακίνησε, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, με παρακίνησε σίγουρα όμως, αλλά παράλληλα επειδή έβλεπα πράγματα τα οποία σαφώς και προβλέπονται, όχι μόνο από το εθνικό μας νομικό πλαίσιο, όχι μόνο από το αντίστοιχο εθνικό μας θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, και αυτά έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση κρίσεων αλλά και με τη διερεύνηση, αντίστοιχα ήταν πάρα πολύ μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν επί του πεδίου και όχι μόνο, ήταν πάρα πολύ μακριά από όσα τα αντίστοιχα διεθνή πρωτόκολλα ορίζουν, οι διεθνές πρακτικές αλλά και οι αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν, βλέποντας σε κάποια στιγμή και την ισοπαίδωση, να το πω έτσι, αυτό το μπάζωμα του πεδίου, εκεί ήταν το trigger ότι δεν πάει. Και επειδή βλέπω ότι κανείς δεν ασχολείται, να το πω έτσι, με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, πέρα από την σύγκρουση, από τη μοιραία σύγκρουση, αποφάσισα να ανέβω επάνω. Βρίσκομαι λοιπόν επάνω επί του πεδίου, συγκεκριμένα Σάββατο, την 11 Μαρτίου. Και διαπιστώνω με τα ίδια μου τα μάτια ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να το πω έτσι, ώστε να προσεγγίσει στην περιοχή. Η προσβασιμότητα είναι πλήρως ελεύθερη. Οπότε ναι, πήγα και είδα με τα μάτια μου εκεί τι έχει συμβεί, που δεν πίστευα αυτά που έβλεπα. Είδα συγκεκριμένα να έχει αναμειχθεί η κροκάλα, η χοντρή που λέμε, με 3α μαζί με θράψματα από τις αμαξοστοιχίες. Δεν μπορούσε κανείς να πει με σιγουριά ποια θράψματα είναι ποιας αμαξοστοιχίας. Να έχουν γίνει όλα αυτά, να έχουν ανακατευθεί όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα αδρανή υλικά μαζί με θράψματα των σειρμών, να έχουν ανακατευτεί, να έχουν, επιτρέψτε μου να πω, σαν να έχουν περάσει μια μιλόπετρα μέσα και να τα έχουμε ρίξει στα πρανή, ενώ αντίστοιχα η περιοχή να έχει ισοπεδωθεί πλήρως και να έχει διαστρωθεί με ένα ασφαλτικό υλικό, το οποίο τουλάχιστον όταν ανέβηκα, θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό κύριε Σαχίνη, δεν ήταν μπετόν. Είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται ακριβώς για επιχωματώσεις, για διαστρωματώσεις, το οποίο όμως παράλληλα έχει την ιδιότητα και είναι αναπνέον, όπως λέμε, δηλαδή επιτρέπει στο έδαφος από κάτω να αναπνέει. Οπότε λοιπόν έχει σημασία αυτό το πράγμα που σας λέω, ό,τι τυχόν αέρια μπορεί να υπάρχουν από το έδαφος μπορούν να εκλείονται, ενώ αντίστοιχα τα όμβρια ύδατα, τα νερά της βροχής δηλαδή, μπορούν να πηγαίνουν βαθύτερα στην επιφάνεια της γης και να ξεπλένουν. Σαφέστατα. Μάλιστα. Άρα η εικόνα που βλέπετε, καταρχάς για να ανεβείτε από την Αθήνα στα Τέμπη από μόνο σας, το τονίζω αυτό,
Mm-hmm. Σημαίνει ότι εξ αρχής δεν σας πάει καλά. Εγώ θα τα λέω απλά, εσείς πείτε τα όπως θέλετε επιστημονικά. Όλο αυτό που έχουμε ακούσει, ένα πρωτόκολλο διασφάλισης του χώρου του δυστυχήματος, έτσι μας το λέγαν, ούτως ώστε να μην αλλοιωθούν κέρια στοιχεία κτλ. Από την αρχή δεν σας πάει καλά, παίρνετε τον δωματιόν σας, ανεβαίνετε στα Τέμπη. Και εκεί το πρώτο που βλέπετε είναι ότι η διαμόρφωση που δεν είναι ακόμη μπετόν, το διευκρινίζετε, είναι κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορεί να αναπνέει το έδαφος, δηλαδή να εκλείεται στην ατμόσφαιρα αν υπάρχει αέριο, αν υπάρχει, και ταυτόχρονα από τα άμβρια να ξεπλένεται. Καλά τα λέω? Σωστά. Μάλιστα. Οπότε αρχίζετε και φωτογραφίζετε, σωστά? Ναι, ναι. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Συγγνώμη. Παράλληλα να προσθέσω, κύριε Σαχίνη, ότι διαπιστώνω ότι έχουν αλλαχθεί πλήρως οι σιδηροτροχές, οι οποίες βέβαια εννοείται ότι από τη σύγκρουση από τον δύο σειρμών και από τον εκτροχιασμό των αντιστοιχών βαγονιών, οι τροχές έχουν στρεβλώσει, έχουν υποστεί καταπονήσεις και ούτω καθεξής, πράγματα τα οποία και αυτά θα μπορούσαν να μιλήσουν στη γλώσσα της διερεύνησης και να αποτελέσουν πολύτιμα στοιχεία και πιστήρια. Σαφώς. Θέλω πριν πάμε λιγάκι ακόμη πιο βαθιά να μου διευκρινίσετε πολύ γρήγορα, δεν το κάνω τυχαία, το εξής. Αν εσείς φτάνοντας 10-11 Μαρτίου απάνω, το δυστύχημα έχει συμβεί 28, βρίσκεται ένα διαμορφωμένο χώρο εις τρόπον που να έχει στρωθεί, να έχουν αναμειχθεί υλικά της σύγκρουσης των αμαξοστοιχειών με 3α, να αναπνέει αν εκλείονται αέρια ασφαλώς, αν υπάρχουν όμβρια να τα ξεπλένουν κτλ. Βρίσκεται ένα τέτοιο. Σημαίνει ότι δεν τον βρίσκεται, να το πω έτσι, πλήρως μπαζωμένο. Και οι φωτογραφίες που έχω δει που έχετε αναρτήσει δείχνουν, με συγχωρείτε, έχετε καλύτερη εικόνα και πρέπει να μας το πείτε αυτό, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο σήμερα, δείχνουν, και εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι οι γερανοί με τα πέδιλά τους, πέρα από αυτά που μου έχουν γράψει εδώ ο ακροατές, ειδική τεχνική των γερανοφόρων, ότι με αυτή την ένδειξη δεν χρειάζεται παρά ένα ξύλινο τακάκι, δεν χρειάζεται καν μπάζωμα. Εδώ δείχνετε στις φωτογραφίες σας ότι οι γερανοί πατήσαν σε έδαφος το οποίο δεν ήταν μπαζωμένο. Δεν χρειάστηκε να μπαζωθεί για να πατήσουν, να το πω απλά. Είναι έτσι? Έτσι είναι, κύριε Σαχίνη, και να σας πω έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού, καθώς κάθε μέρα που περνούσε, επειδή ακριβώς υπήρχε πληθώρα και στο διαδίκτυο αλλά και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, υπήρχε πληθώρα πληροφοριών, να το πω έτσι, μέσω βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφιών, κρατούσα σε κάθε μέρα τις αντίστοιχες φωτογραφίες, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να βλέπω τι έχει αλλάξει. Και αυτό μέχρι και την ημέρα που πήγα επάνω στην περιοχή. Οπότε λοιπόν υπάρχει πλήρης χρονική αλληλουχία των ενεργειών που έλαβαν μέρος στο πεδίο, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής μας, να διαλάβει της προσοχής το τι αντίστοιχα συνέβαινε στην Αθήνα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Δηλαδή η μετακίνηση των βαγονιών της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας ξεκίνησε από την δεύτερη ημέρα, από τις 2 Μαρτίου. Η μετακίνηση πλήρως από το σημείο. Όχι να ανασηκωθούν. Η μετακίνηση πλήρως από το σημείο. Όχι να ανασηκωθούν, όπως είπε ο περιφερειακός. Όχι, 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 όχι. Μιλάμε, παραμένουν από τα βαγόνια της εμπορευματικής. Έχουν μείνει την δεύτερη μέρα. Έχει εξαφανιστεί τη δεύτερη μέρα το απόγευμα. Το εξαφανιστεί εντός αγωγικών. Ναι, ναι, ναι. Ή εκτός, πάρτε το όπως θέλετε. Εγώ το βάζω εντός. Πάντως έχει φύγει από τον τόπο του ατυχήματος ένας πολύ μεγάλος αριθμός βαγονιών της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας και έχουν παραμείνει οι τρεις κατεστραμμένες πλατφόρμες, οι οποίες από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι υπάρχουν στην περιοχή μεταφέρουν λαμαρίνες. Είναι οι δύο μηχανές της εμπορευματικής, οι οποίες έχουν πλήρως διαλυθεί και συνθλιβεί από τη σύγκρουση, ενώ υπάρχουν ακόμα και δύο βαγόνια και δύο κοντέινερ που παραμένουν στην εμπορευματική. Αυτά συμβαίνουν 2 Μαρτίου, τελευταίο φως, όπως λέμε, περίπου στο απόγευμα. Ερώτηση.
Ερώτηση. Διότι και ο περιφερειακός διοικητής πυροσβεστικής, ο κύριος Φαλάρας, τον οποίον πήγαν να υποδείξουν ως υπεύθυνο του μπαζώματος, πάτησε φρένο και είπε: με συγχωρείτε, εγώ τα ανασήκωσα να δω από κάτω αν υπάρχουν υπολείμματα. Και εκεί έφυγα. Δεν μπαζώσαμε, δεν κάναμε. Ερώτηση όμως. Εάν εσείς διαπιστώσατε με το φωτογραφικό υλικό ότι από τη δεύτερη μέρα έχουν φύγει από εκεί, δεν λέω εγώ εξαφανιστεί, έχουν φύγει κάποια βαγόνια της εμπορικής, με βάση το πρωτόκολλο, επιτρέπεται να φύγουνε στη δεύτερη μέρα και ενώ δεν έχει κλείσει καν ο πρώτος κύκλος ερευνών? Κύριε Σαχίνη, θα με επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση για να κατανοήσουμε λίγο τι πραγματικά συμβαίνει και πού βρίσκονται σίγουρα ολιγορίες, αστοχίες, παραλήψεις και πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Ο νόμος, γιατί σας μίλησα στην αρχή για αντίστοιχο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ο νόμος 5014, λοιπόν, ο οποίος είχε ψηφιστεί μόλις περίπου ένα μήνα πριν την τραγωδία των Τεμπών, έρχεται να εφαρμόσει, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει, καθώς ήταν και υποχρέωσή μας, εθνική υποχρέωση, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει λοιπόν μια αντίστοιχη κοινοτική οδηγία σχετικά με την διερεύνηση αεροπορικών και συνδρομικών ατυχημάτων. Εκεί λοιπόν είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος ήδη βρίσκεται σε ισχύ και ο οποίος λέει ποιες είναι οι διαδικασίες, ποια είναι τα όργανα που επιλαμβάνονται σε τέτοια ατυχήματα, είτε αεροπορικά είτε συνδρομικά, με όλες τις πρόνοιες, τις προβλέψεις κλπ. Άρα λοιπόν υπήρχε αντίστοιχο όργανο, αντίστοιχη επιτροπή ήδη, ή τουλάχιστον νομικά και θεσμικά όφιλε να υπάρχει. Δυστυχώς δεν είδαμε να επιληφθεί κάποιος του συμβάντος από τις πρώτες ώρες, όχι πρώτες μέρες, από τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, και αντίθετα είδαμε από την δεύτερη-τρίτη μέρα και μετά να μιλάνε για μια ad hoc επιτροπή, έτσι όπως ονομάστηκε, δηλαδή μια επιτροπή εξεπιτούτου, η οποία συστάθηκε εξεπιτούτου να διερευνήσει το υπόψη σιδηροδρομικό ατύχημα, η λεγόμενη επιτροπή Γεραπετρίτη, καθώς πήρε εντολή από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος μετά την παρέτηση κυρίου Καραμαλή ανέλαβε απλά αρμοδιότητες, το τονίζω και αυτό. Βεβαίως. Δεν έχει ορκιστεί, δεν ορκίστηκε ως Υπουργός Μεταφορών. Σωστά το λέτε, αρμοδιότητες. Δεν είχε καν δικαίωμα υπογραφής επιπράξεων υπουργών. Ακριβώς. Και επειδή εκεί λοιπόν έχω εκφράσει και δημόσια τις επιφυλάξεις μου, κατά πόσο ο υπόψη Υπουργός είχε την δικαιοδοσία ως μη ορκιστέντας να καθορίσει την υπόψη Επιτροπή όσον αφορά και να της δώσει την εντολή, και από εκεί και πέρα κατά πόσο αυτή η επιτροπή είναι σύνομη σε σχέση με αυτά που ο 5014 ορίζει, και όπως ο νόμος ορίζει έπρεπε να υπάρχει μια άλλη επιτροπή. Άρα μου λέτε ουσιαστικά, να το πω έτσι, συντονιστής εξασφάλισης του χώρου από την πρώτη στιγμή δεν υπάρχει. Ακριβώς. Προσέξτε λοιπόν τώρα, γιατί όλα εμπλέκονται εκεί και πρέπει τα πράγματα να τα δούμε ουσιαστικά σε τρεις πτυχές. Το ένα είναι η σύγκρουση των τρένων, η οποία προκάλεσε το ατύχημα, μαζί με αυτήν την τεράστια έκρηξη. Πώς το είπατε, η σύγκρουση προκάλεσε το δυστύχημα? Βέβαια. Μισό λεπτό. Για ακούστε τι λέει ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί. Μισό λεπτό, κύριε Γερογλή. Εάν υποτεθεί, Άρη μου, ότι το φοβερό αυτό δυστύχημα προεκλήθη λόγω μιας έκρηξης ενός τρένου που μετέφερε παράνομο υλικό, αυτό είναι καλό για την κυβέρνηση ή κακό? Καλό. Τι θα σήμαινε αυτό? Ότι δεν φταίει πια ούτε ο Καραμαλής, ούτε η σύμβαση 717, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά η έκταση του δυστυχήματος προέρχεται από κάποιους λαθρέμπορους. Αυτό δεν θα ήταν κατά της κυβερνήσεως στην προκειμένη περίπτωση για το δυστύχημα, αλλά υπέρ της κυβερνήσεως. Θα σήμαινε ότι το δυστύχημα προεκλείται από ένα λαθρέμπορο. Αυτό το επιχείρημα παίζεται λίγο. Αν περάσει το καφενείο. Ναι, έτσι είναι. Κύριε Γερογλή, άστα χαλιά, Κατερίνα. Κύριε Γερογλή, με συγχωρείτε, δεν έχετε καταλάβει. Φτιάχνετε το νέο αφήγημα ήδη. Εσείς λέτε στην αιπία της σύγκρουσης. Έχει ξεφύγει ο Υπουργός ήδη. Σου λέει αν είναι έκρηξη από παράνομο, φτιάχνετε το αφήγημα. Στην εμπορική δεν το ξέρω, αλλά αν υπάρχει παράνομο έφλεκτο, τελείωσε. Δεν μας αφορά το θέμα. Είναι του λαθρέμπορου και της εταιρείας. Καταλάβατε εδώ που πάμε πολύ πιο γρήγορα. Σας προσπερνούν τα γεγονότα, εντός εισαγωγικών αυτό. Βάλτε το. Κύριε
κύριε Σαχίνη, γιατί ακούω και διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δεν θέλω να σχολιάσω την άποψη, τέλος πάντων, του εν λόγω υπουργού, αλλά να μείνουμε στα γεγονότα. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι... Καλά κάνετε εσείς, αλλά εγώ σας... λόγους που αυτός γνωρίζει. Κύριε Γερογλή, επειδή ο χρόνος, ξέρετε, στο ραδιόφωνο τρέχει, εγώ σας πιέζω και το λέω αυτό. Εσείς καλά κάνετε. Αλλά εδώ πάμε στην επόμενη στάση τώρα. Ξεφεύγουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση. Πάμε στο αν υπάρχει. Εδώ και ένα χρόνο δεν υπήρχε. Ήταν ψεκασμένα σενάρια ότι υπήρχαν άλλα αέρια. Λοιπόν, αλλά τώρα αν εμφανίζεται υπουργός, αν, τότε αυτό φταίει. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Άμα ρωτήσεις τώρα αν φταίει αυτό, γιατί τον μπαζώσατε, γιατί πήρατε τα βαγόνια της εμπορικής, θα το βρούμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπατε. Έχουμε πρώτον σύγκρουση δύο τρένων πάνω στην ίδια γραμμή. Κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω σε αυτή την κοινωνία, θα πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα και για να κατανοούμε ένα τον άλλον, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι τώρα είναι πρωί και είμαστε 11 η ώρα και έχει φως. Έτσι. Αν κάποιος λοιπόν λέει ότι αυτή την ώρα είναι σκοτάδι και βγαίνει φεγγάρι, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι ξεκάθαρο. Αν το από λένε πέρα, το 95% λοιπόν, των να, μέσων... Να τα πάμε τα αφηγήματα ένα-ένα λοιπόν, αφού μάλιστα. Κάποιοι θέλουν να δημιουργούν τέτοιες εικόνες μέσω αυτών των αφηγημάτων, να ξεκινήσω από το προηγούμενο αφήγημα το οποίο παίζει πολύ αυτές τις ημέρες, ότι ο χώρος, ας πούμε, ότι μπαζώθηκε, έτσι, επειδή ήταν ανάγκη να στηθούν οι γερανοί για να ολοκληρώσουν το έργο της διάσωσης ή για να μεταφέρουν μετά τα βαγόνια. Να τα πάμε λοιπόν ένα-ένα. Ναι, ναι. Μέχρι και την πρώτη ημέρα ψάχνουμε να βρούμε επιζώντες. Και βέβαια γίνεται και παράλληλη ανάστηση σωρών, των νεκρών δηλαδή. Τις επόμενες ημέρες, δεύτερη, τρίτη μέρα, συνεχίζονται οι ενέργειες από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου κατά κύριο λόγο βγάζουν, ανασύρουν σωρούς ή μέλη, ανθρώπινα μέλη, να τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Γίνονται παράλληλα μικρομετακινήσεις, ανασύρσεις, τραυσμάτων, σηκώνονται τα βαγόνια, όπως είπε ο Διευθυντής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλπ. Και του οποίου έχω ακούσει και έχω διαβάσει τις δηλώσεις του, και ο οποίος ξεκάθαρα λοιπόν βάζει φρένο και λέει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Οπότε λοιπόν έχουν συμβεί αυτά, έχει φύγει μεγάλο κομμάτι από τα βαγόνια της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Ως μη οφέλε. Αρχίζουν οι μετακινήσεις των βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας από την πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα και μετά. Την έκτη μέρα ξεκινούν οι εργασίες ισοπαίδωσης και επιχωμάτωσης. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ, επειδή όπως υπάρχουν και στο διαδίκτυο εξάλλου και στα άρθρα μέσα έχω βάλει τις φωτογραφίες, ότι οι γερανοί ενεργούσαν και έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν επί του πεδίου για να διευκολύνουν το έργο τόσο της διάσωσης όσο και της ανάστησης σωρών. Έκαναν λοιπόν αυτές τις λειτουργίες τους από την πρώτη μέρα, έχοντας ανοίξει, να το πω απλά λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, έχοντας ανοίξει τα ποδαρικά τους, έχοντας βάλει κάποια υποθέματα όπως λέμε από κάτω, κάποιους τάκους μεγάλους ξύλινους για να αυξάνουν την επιφάνεια εκεί που στηρίζονται οι γεράνοι, ώστε να μπορούν να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορούν να μας δείξουν οι εν λόγω κύριοι που επικαλούνται αυτό το αφήγημα να έχει γίνει διαστρωμάτωση, αυτή η επιχωμάτωση, και να επιχειρούν γερανοί και να σηκώνουν βαγόνια. Έλα μου ντε. Δεν έχουμε δει ούτε μία τέτοια φωτογραφία. Ακριβώς, δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί σας μίλησα πιο πριν για λογική, γιατί κάπου θα πρέπει να πριτανεύει η λογική πρωτίστως, κύριε Σαχίνη. Κύριε... Τέτοια αφηγήματα λοιπόν στερούνται της απλής, στοιχειώδους, κοινής λογικής. Εκτός αν θες να κρύψεις κάτι. Ακούστε κύριε Γερογλή, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Και να πάμε και πιο γρήγορα. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Κοκοτσάκης εδώ από την Κρήτη μας έστειλε και φωτογραφίες και μας είπε ότι έχει στα χέρια την έκθεση του πολιτικού μηχανικού με δείγματα καρότο, όπου το μισό στρέμμα στο σημείο πτώσης της επιβατικής έχει γίνει ξεμπάζωμα και έπεσε σκυρόδεμα. Προφανώς μετά από εκεί που πήγατε εσείς. Εσείς όταν πήγατε είδατε θραυστά υλικά, αναμειγμένα, χαλί κίτρια α,
ακόμη και με εξαρτήματα, υπολείμματα των αμαξοστοιχειών. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς για την αλλίωση του συμβάντος. Και ναι, γιατί επιτρέψτε μου μια πολύ μικρή, γιατί κάθε θράψμα αποτελεί πιστήριο το οποίο μπορεί να μιλήσει, διότι συμμετέχει στην ανασύνθεση του σκηνικού της τραγωδίας. Μάλιστα. Προχωρήστε, συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι, όχι, καλά κάνετε, εσείς το ειδικός. Και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έχουμε δύο φάσεις. Μία, η επίστρωση με τον τρόπο που είπατε, και για να αναπνέει, να εξατμίζεται ό,τι έχει απομείνει, και για να ξεπλένεται, και μετά έρχεται στο καπάκι, στο επίμαχο μισό στρέμμα, από ό,τι δείχνει ο πολιτικός μηχανικός, τον κύριο Κοκοτσάκη, το μπάζωμα και η σκυροδέτηση. Και προσέξτε, σκυροδέτηση. Διότι αν ήταν τσιμέντο, τι θα συνέβαινε, κύριε Γερογλή? Αν είχε πέσει εξ αρχής τσιμέντο, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες, οι φυσικές διεργασίες που σας είπα. Θα είχε πακτωθεί ο χώρος και θα μπορούσε να μας δώσει στοιχεία έστω και τώρα δηλαδή. Θα μπορούσαμε να ανασύρουμε τις όποια σημεία μπετών είχαν πέσει από πάνω, να το πω έτσι. Και σίγουρα θα μπορούσαμε, σηκώνοντας αυτά τα τσιμέντα, να έχουμε καλύτερα δείγματα για την εδαφολογική ανάλυση, που δεν είδα μάλιστα και εκείνες τις μέρες, έστω και από την υπόψη Επιτροπή Γεραπετρίτη, να ανέβει κάποιος στην περιοχή και να πάρει κάποια δείγματα ώστε να γίνουν εδαφολογικές αναλύσεις. Άρα, για να δούμε, κύριε Γερογλή, με το χέρι στην καρδιά και με απόλυτη ειλικρίνεια, αυτός που έκανε εργασίες διαμόρφωση του χώρου και ενώ είχαν σηκωθεί και βαγόνια της εμπορικής, κατά τη γνώμη σας, ήξερε πώς το έστρωνε, με τι το έστρωνε, με τι μεθοδολογία και τι θα ακολουθούσε μετά στο μπάζωμα του μισού στρέμματος, ή δεν ήξερε? Διότι αν μου λέτε εσείς ότι τα χαρακτηριστικά που συναντήσατε είναι να μπορεί να εξατμίζεται το αέριο ή να ξεπλένεται, προσέξτε, να μην ασφαλίζεται δηλαδή ό,τι μπορεί να δώσει, διάολο, ό,τι μπορεί να δώσει, αλλά να χάνεται αυτό που θα μπορούσε να δώσει, και έρχεται μετά και το μισό στρέμμα που έγειρε η επιβατική να μπαζώνεται πλήρως και να σκυροδετείται. Δεν ήξερε αυτός που έδωσε την εντολή πώς θα γίνει λοιπόν και τι θα γίνει? Κύριε Σαχίνη, η ερώτηση που μου κάνετε περισσότερο στρέφεται σε θέματα ποινικής διερεύνησης. Καθώς εγώ δεν μπορώ να είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί αυτές οι πράξεις, αν έχουν γίνει σκοπίμως, μιλάμε για δόλο. Οπότε, όταν αντιμετωπίζουμε λοιπόν μία ενέργεια, θα πρέπει να δούμε και τα ελαττήρια της ενέργειας αυτής. Αν υπάρχει ο ενδεχόμενος δόλος, αν υπήρξε πραγματικά και χωρίς καμία αμφιβολία ο δόλος, ή είναι τελικά προϊόν αστοχίας, άγνοιας, αδιαφορίας, πείτε το όπως θέλετε. Μάλιστα. Άρα, εγώ σας λέω πώς ήταν τα πράγματα στην περιοχή όταν ανέβηκα και τι είδα. Και από εκεί και πέρα, ναι, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε μια κάλυψη με σκυροδέτηση όταν ανέβηκα επάνω στις αρχές Μαρτίου που σας είπα, ναι, από εκεί και πέρα μπορούν τα όμβρια ύδατα να μπαίνουν μέσα στην επιφάνεια της γης, να διαλύουν τυχόν παράγοντες, αν υπήρχαν αυτοί, ή αντίστοιχα τυχόν οι ίδιοι αυτοί παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται ακόμα σε μια ενεργοποίηση και να εκλείουν ένα ποσοστό, καθώς είναι οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες έχουν αυτή την ιδιότητα να είναι πτυτικοί, μεγάλο μέρος εξ αυτών. Οπότε, ναι, μια τέτοια διαστρωμάτωση διευκόλυνε την εξαέρωσή τους, να το πω έτσι, τη διαρκή εξαέρωσή τους, ενώ αντίστοιχα τα νερά, τα όμβρια συνέτειναν την περαιτέρω διαλυτότητά τους. Με ρωτάνε αρκετοί ακροατές, επειδή έχετε γνώση του αντικειμένου σε τέτοιες καταστάσεις. Καλά λέει, εισαγγελέας υπηρεσίας από την πρώτη ώρα και για 48 ώρες δεν υπήρχε στη Λάρισα για να δώσει εντολές και κατευθύνσεις διασφάλισης του χώρου? Κύριε Σαχίνη, θα μου επιτρέψετε να... Θα έρθω και στην απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται στην εκπομπή, αλλά θεωρώ σημαντικό να αποδομήσουμε τα υπόψη αφηγήματα, όπως και το σημερινό που αναφερθήκατε, τα οποία βέβαια να πούμε ότι παράλληλα συνοδεύονται και από μια έμεση δολοφονία χαρακτήρων εντός εισαγωγικών, σε όποιους λοιπόν αντιτίθεται τυχόν σε αυτά. Όπως λοιπόν αποδομήσαμε σχετικά το πρώτο αφήγημα, ότι ήταν απαραίτητη η ισοπαλία,
ισοπαίδωση και η επιχωμάτωση για να στηθούν οι γερανοί και να σηκώσουν τα βαγόνια κτλ. Είπαμε λοιπόν ότι όποιος τυχόν έχει τέτοιες φωτογραφίες, καλό θα είναι να τις δείξει, αλλά εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν. Οπότε λοιπόν, να πάμε και σε ένα δεύτερο που ακούγεται παράλληλα, ότι από κάτω πέρναγε κάποιος αγωγός από το υπόψη πεδίο, στο υπόψη πεδίο που είχαν πέσει οι μηχανές, κυρίως τις επιβατικές, οι μηχανές και τα βαγόνια. Τον ενόπλαν δυνάμεων είναι αγωγός, μάλιστα. Και ότι είχε σηκωθεί αντίστοιχα, ότι είχε αυξηθεί αντίστοιχα και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μα ενώ η έκρηξη, η οποία εκλεί ένα τεράστιο θερμικό φορτίο, γίνεται τα μεσάνυχτα, προς τα μεσάνυχτα της 28 Φεβρουαρίου προς 1 Μαρτίου, βλέπουμε ότι η επιχωμάτωση γίνεται 6 μέρες μετά, 6-7 μέρες μετά. Άρα το θέμα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος νομίζω ότι δεν την χάνει περαιτέρω σοβαρότητας να σχολιαστεί. Το άλλο τώρα λοιπόν, ότι περνάει φυσικός αγωγός από κάτω, καλό θα είναι λοιπόν αυτοί που το επικαλούνται να μας δείξουν ένα σχεδιάγραμμα όδευσης του υπόψη αγωγού, αν όντως περνάει από το εν λόγω επίμαχο σημείο, και από την άλλη λοιπόν, αν όντως υπάρχει τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνει και σε τι βάθος βέβαια περνάει. Από την άλλη, με μια πολύ απλή μηχανική ανάλυση μπορούμε να δούμε τελικά την πίεση που εφαρμόζουν στο έδαφος αυτοί οι γερανοί. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα που σας λέω, κύριε Σαχίνη, ευκόλως μετρήσιμα, και αν τελικά μπορούν σε ποιο βάθος να προκαλέσουν κάποια διαταραχή στο υπόβαθρο, στην επιφάνεια τη γίνη που πατάνε αυτά τα πόδια. Αλλά από την άλλη, ξέρετε, γύρονται ερωτήματα που αν υιοθετήσουμε τέτοια αφηγήματα τα κάνουν πολύ χειρότερα. Δηλαδή, αν περνάει από εκείνο το σημείο ένας αγωγός και ο οποίος δεν έχει έστω σήμανση, δεν έχει περίφραξη, μπορεί να σταθεί ένας γερανός με τα δεδομένα του αφηγήματος, σας μιλώ αυτή τη στιγμή, έτσι, να σταθεί 500 μέτρα παρακάτω δηλαδή και να σκάσει ο αγωγός. Ή μπορεί να πάει ένας αγρότης και να κάνει μια γεώτρηση για νερό και να χτυπήσει τον αγωγό. Αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κύριε Σαχίνη, στερούνται της στοιχειώδους σοβαρότητας. Ωραία, κύριε Γερογλή, επειδή θα το πούμε έτσι, δώστε μου μια σύντομη απάντηση. Έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέας υπηρεσίας που να προείσταται της εξασφάλισης και των ερευνών στο χώρο από την πρώτη στιγμή? Να έρθουμε λοιπόν και στο ποινικό κομμάτι. Όλα αυτά καθορίζονται και μέσα στον ποινικό κώδικα, και θα έπρεπε η αρμόδια εισαγγελία να έχει επιληφθεί από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Μην το αναπτύσσετε. Μην το να επιληφθεί του περιστατικού ως αρμόδια προανακριτική αρχή. Μην το αναπτύσσετε, θα πάμε παρακάτω. Δεύτερο ερώτημα. Έχετε μια εξήγηση γιατί από την πρώτη στιγμή, με ρωτάν πολύ, έσπευσε κλιμάκιο του στρατού εκεί, από την πρώτη στιγμή? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι ένα καθαρά εσωτερικό θέμα των αρμοδίων διοικήσεων που ενεπλάκησαν και έχει να κάνει και με το δεύτερο κομμάτι που σας λέω, στο τρίπτυχο. Δηλαδή το πρώτο είναι σύγκρουση, παύλα έκρηξη, πυρκαγιά. Το δεύτερο είναι η διαχείριση της κρίσης. Μέσα λοιπόν στη διαχείριση της κρίσης σίγουρα εμπλέκεται στο σχεδιασμό και ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις. Αν λοιπόν επιχείρησαν ή χρειάστηκε ή όχι να μεταβεί για να προσφέρει κάποια υποστήριξη, αυτό είναι ένα θέμα των οργάνων και της ενεργοποίησης των αντιστοίχων σχεδίων. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που είπατε. Οπότε κύριε Γερογλή, επανέρχομαι στα δύο διαφορετικά πράγματα με κοινή αφετηρία και παράλληλη πορεία. Το ένα είναι δηλαδή η σύγκρουση και το άλλο είναι η έκρηξη και η πυρκαγιά. Στη σύγκρουση εσείς διαπιστώσατε, πηγαίνοντας στο σημείο, ότι οι ράγες που είχαν στρεβλώσει από τη σύγκρουση είχαν αφαιρεθεί. Σωστά. Σωστά. Είχαν αλλαχθεί ήδη. Είχαν αλλαχθεί ήδη, ναι. Είχαν αλλαχθεί ήδη. Τι άλλο έχετε να μας πείτε για τη σύγκρουση? Κοιτάξτε, το κομμάτι της σύγκρουσης από πλευράς διερεύνησης... Συγγνώμη, δώστε μου. Το κομμάτι της σύγκρουσης από πλευράς διερεύνησης είναι ένα κομμάτι βατό, να το χαρακτηρίσω έτσι, στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε εύκολα στο τι και τι έπτεξε.
Μάλιστα. Όλο αυτό, ανθρώπινοι παράγοντες, τηλεδιοίκησης, πάρα, πάρα πολλά. Συστήματα. Μιλάμε τώρα δηλαδή ουσιαστικά για μια εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών σε όλο τους το εύρος. Μιλάμε για το GSMR, μιλάμε για το ETCS, μιλάμε για τηλεδιοίκηση, μιλάμε για φωτοσήμανση. Μιλάμε ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν καν προσληφθεί βρίσκονταν στη θέση εκείνη. Μιλάμε για πλημελή εκτέλεση καθηκόντων, μιλάμε για εσωτερικές διαδικασίες, μιλάμε για χαλαρά επίπεδα πιστοποίησης και αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Τα οποία ακριβώς το αντικείμενο της διερεύνησης είναι να εστιάσει σε όλα αυτά τα πράγματα, να βγάλει βέλτιστες διορθωτικές οδηγίες, να υιοθετηθούν αυτές ώστε να μην ξανασυμβεί ατύχημα. Παράλληλα, η ποινική διερεύνηση έχει μια αντίστοιχη λοιπόν πορεία, η οποία όμως κινείται βάση του νομικού μας πλαισίου. Θα το δούμε. Ποινικού πλαισίου, να το κάνω πιο ανοίξω εξειδικευμένο. Επιτρέψτε. Και εκεί λοιπόν όποιοι έχουν παραβεί αυτό το ποινικό πλαίσιο θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Η τεχνική έκθεση του κ. Κοτσάκη σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης αυτής της έκθεσης και της πυρκαγιάς εκτιμώ ότι είναι μια καλή βάση για να πάμε παρακάτω και να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα που θα πρέπει να διερευνηθούν ακόμα περαιτέρω από την τεχνική αυτή έκθεση. Mm-hmm. Αναφορικά τώρα με τα θύματα αλλά και με τους τραυματίες όπως η κυρία Τζάγκλη, πέρα από τα φυσικά τραύματα υπάρχουν εδώ και τα ψυχικά τραύματα. Εννοείται. Θα πάρει πολύ χρόνο και χρειάζονται αντίστοιχη προσέγγιση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό κάποιος να πέθανε έχοντας μαρτυρικό θάνατο. Φανταστείτε κάποιος απλά να είχε σπάσει το πόδι του και να μην μπόρεσε να απομακρυνθεί και τελικά να κάηκε. Ή απλά να είχε εγκλωβιστεί σε κάποιο συντρίμι και τελικά να κάηκε μέσω αυτής της πυρκαγιάς η οποία παραμένει ακόμη αδιευκρίνηστη ως προς τα αιτιά της. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν τελικά ο σειρμός αυτός ο οποίος ενεπλάκει στη σύγκρουση και μιλώ για την επιβατική αμαξοστοιχεία, αν μετά τη σύγκρουση στους υπόλοιπους σειρμούς δούλεψε το σύστημα πυρόσβεσης. Αν λειτουργήσε ο φωτισμός, αν λειτουργήσε ο εφεδρικός φωτισμός. Ξέρετε, γιατί αυτά όλα είναι βαθμοί οι οποίοι συντελούν στο να μην αναπτυχθεί υπέρμετρος πανικός. Δηλαδή είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα απόλυτο σκοτάδι, να βλέπεις μπροστά μια πυρκαγιά, μέσα σε όλο αυτό το σοκ της σύγκρουσης να προσπαθείς να δεις κιόλας από πού θα διαφύγεις. Αν υπήρχαν στις θύρες εξόδου στα παράθυρα, αν υπήρχαν αυτά τα ειδικά σφυράκια για τη θράψη των υαλοπινάκων και πολλά άλλα ακόμα που μπορεί να συνετέλεσαν στο να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντικείμενο, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο της διερεύνησης. Από εκεί και πέρα λοιπόν, να έρθουμε και στο κομμάτι που σας είπα στην προσέγγιση. Πρώτα έχουμε τη σύγκρουση, παύλα, έκρηξη, πυρκαγιά. Και δεύτερο έχουμε τη διαχείριση της κρίσης. Και το τρίτο κομμάτι είναι η διερεύνηση. Που όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με την τραγωδία των Τεμπών. Όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης, επειδή κάπου ακούστηκε κιόλας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο πλαίσιο. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει αντίστοιχο πλαίσιο, κύριε Σαχίνη. Είναι ο νόμος 4622 του 20, ο οποίος ασχολείται ακριβώς με τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσης και Αντιμετώπισης Κινδύνων με παράλληλη αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα για τον διοικητή επί του πεδίου, τον λεγόμενο συγκομάντερ αγγλιστή, ο οποίος έχει την ευθύνη και τον συντονισμό όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Και δεν ομιλώ αποκλειστικά για τον τοπικό διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος έχει να κάνει με το έργο της διάσωσης, της έρευνας, της ανάστασης των σωρών κτλ. Εκεί λοιπόν περιγράφονται τα πάντα. Ποιος θα έπρεπε να είναι αυτός ο άνθρωπος. Καλά, αφήστε τώρα τα ιατροδικαστικά, κύριε Γερογλή. Η απλή περιγραφή της θέσης και του τρόπου ενός νεκρού φτάνει να μας πει αν ήταν ζωντανός πέρα της τοξικολογικής εξετάσεως. Αυτά δεν γίνανε. Στο σχέδιο λοιπόν διαχείρισης μαζικών απολειών, ανθρωπίνων απολειών. Σαφέστατα περιγράφεται μέσα ότι θα έπρεπε επί του πεδίου να υπάρχει και ιατροδικαστής. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Αφήστε και εσείς το είπατε εξάλλου και ο Κακομοίρης. Οπότε ακριβώς, ο πυροσβέστης δηλαδή, η διαχείριση της κρίσης δεν πήγε καλά.
Μπορείτε να μου πείτε αν έχετε βρει κάτι να πήγε καλά στα κρίσιμα, δεν εννοώ σε λεπτό. Όχι, δεν έχω. Το έγραψα εδώ και ένα χρόνο, κύριε Σαχίνη, ότι υπήρξαν πάρα πολλές παραλήψεις και αστοχίες από σε κάθε πτυχή αυτού του τρίπτυχου. Και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και παραλήψεις και αστοχίες υπάρχουν σαφέστατα και στην διερεύνηση, με τον τρόπο που αυτή διεξήχθη, ακόμα και από την Επιτροπή Γεραπετρίτη, σύμφωνα με τον άλλο νόμο, το 5014 του 23 που σας είπα πιο πριν. Δεν μου λέτε... Δηλαδή έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα λάθος σε αυτή την κατάσταση. Δεν μου λέτε, κύριε Γερογλή, επειδή στο σημείο είπατε πήγα, αφύλαχτο ήταν, ένα περιπολικό υπήρχε, περπάτησα. Όχι, δεν υπήρχε. Α, δεν υπήρχε. Όταν πήγα επάνω δεν υπήρχε ούτε περιπολικό. Υπήρχε ένα βαν μόνο ενός ιδιωτικού καναλιού, το οποίο έκανε μεταδόσεις. Τίποτα άλλο. Και διάφοροι συγγενείς των θυμάτων που άφηναν ένα κερί, ακόμα οι άνθρωποι από το σοκ και αποσβολωμένοι, όπως και εγώ, ένας από τους πρωταρχικούς επίσης λόγους πέρα από το κομμάτι να δω τι ακριβώς έχει συμβεί, ήταν να ανάψω ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων, οι οποίοι οι συγγενείς τους αλλά και τα θύματα να ζητούν δικαίωση. Και φανταστείτε ότι εκεί πήγαν πολιτικοί, πατάγαν το σημείο τις πρώτες ώρες. Βέβαια, ακριβώς. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που σας είπα περί διαχείρισης κρίσεων και για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διοικητή επί του πεδίου, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει με κατάλληλη ανάθεση στην Ελλάς, να το πω έτσι, θα ήταν η εξασφάλιση της περιμέτρου. Δεν είδαμε όλες αυτές τις ημέρες από εκεί και από τις φωτογραφίες, τις αλλεπάλληλες φωτογραφίες που υπάρχουν, δεν είδαμε να γίνει αυτή η διασφάλιση της περιμέτρου με τις γνωστές κορδέλες. Δηλαδή και πέρα από την εξωτερική περίμετρο, υπάρχει εσωτερική περίμετρος, υπάρχουν τα δρομολόγια εισόδου, εξόδου, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εκεί για να τα συντονίσει ο διοικητής επί του πεδίου. Παράλληλα, είδαμε επίσης και κάποιο, τουλάχιστον έχω κάποιες φωτογραφίες από προσωπικό κάποιων εθελοντικών οργανώσεων οι οποίοι είχαν εμπλακεί εκεί, οι οποίοι επιχειρούσαν με γυμνά χέρια και όχι με γάντια. Επίσης είχαμε την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και πολιτικών, οι οποίοι βρίσκονται στα συντρίμια. Φανταστείτε ότι θα μπορούσαν στο πεδίο να υπάρχουν τοξικοί παράγοντες ή μολυσματικοί παράγοντες, να το πω έτσι. Δηλαδή δυστυχώς επαναλαμβάνουμε παθογένειες όλου αυτού του κρατικού μηχανισμού, οι οποίες παθογένειες δεν έχουν οδηγήσει πουθενά και το αντίθετο έχουν δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Δηλαδή, όπως κάποιοι από τους πυροσβέστες έπαθαν χημικά εγκάβματα, κάλλιστα θα μπορούσε να πάθει κάτι παρόμοιο και ένας από τους πολιτικούς ο οποίος προσέγγισε στον χώρο. Και γιατί τελικά θα έπρεπε να προσεγγίσει στον χώρο και δεν θα μπορούσε να μείνει στην εξωτερική περίμετρο, όπου μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής υπάρχουν οι επισκέπτες οι οποίοι προβλέπονται, να το πω έτσι, στους οποίους δίνει άδεια ο διοικητής επί του πεδίου και μέχρι που θα φτάσουν. Ούτε διακόπτονται οι εργασίες επειδή έρχεται κάποιος πολιτικός. Δεν μου λέτε, κύριε Γερογλή, εκεί που περπατήσατε στο σημείο εσείς, χωρίς περιφρούρηση, και που είδατε, θα το πω λαϊκά, τις κροκάλες, να έχουν στρώσει με κροκάλες. Το ξύσατε λίγο να δείτε αν από κάτω έχει σκυροδετηθεί ή δεν μπορούσατε να το κάνετε αυτό? Μα δεν χρειάζονταν να το ξύσω με το πόδι κλωτσώντας, να το πω έτσι. Ναι, δεν υπήρχε σκυροδέτηση από κάτω. Μάλιστα. Δηλαδή, τουλάχιστον επιφανειακά που έβλεπα κάτω από αυτό το ασφαλτικό υλικό, δεν είδα να υπάρχει, τουλάχιστον στο σημείο που ήμουν. Τώρα, επειδή μιλάτε για μισό στρέμμα, η περιοχή η οποία έχει διαστρωθεί ήταν πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Μάλιστα. Στο επίμαχο δεν φτάσατε, το μισό στρέμμα. Δεν ξέρω αν ήταν το... Περπάτησα σε όλη την περιοχή. Και ανέβηκα και πάνω στα Πρανή. Μάλιστα. Εξού είδα και την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών. Υπόψη ότι όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, δηλαδή υπήρχε εκεί στην περιοχή μετά το τούνελ, υπήρχαν και σειρματοπλέγματα τα οποία είχαν πέσει λόγω του εκτροχιασμού των σειρμών. Αλλά μην φανταστείτε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο καθ' όλη την διαδρομή του περικλείεται ασφαλώς από φράχτες, έστω από μια απλή περίφραξη. Λίγο παρακάτω, 50 μέτρα παρακάτω, δεν υπήρχε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Γερογλή, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως σήμερα, γιατί
Μας είπατε πάρα πολλά και για το πώς θα έπρεπε, δηλαδή εγώ να το πω από τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος, θέλω να το πω αυτό. Έχω ακούσει δύο ανθρώπους, εσάς και τον κύριο Κοκοτσάκη, τι θα έπρεπε να γίνει, πώς θα έπρεπε να ασφαλιστεί ο χώρος, να ασφαλιστεί ο χώρος. Δεν θα πω εγώ να κλειστεί αεροστεγός, να ασφαλιστεί σε τέτοιο μείζωνο σημασίας, εθνικής σημασίας δυστύχημα, πώς θα έπρεπε να είναι από την πρώτη στιγμή αυτιά και μάτια από πάνω και να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα πάντα. Ακόμη και το αναγκαίο, αναγκαίο για να μην τα ισοπεδώνουμε, του να σηκώσει πυροσβεστική βαγόνια να δει από κάτω, και αυτό προέβλεπε κάποιες διαδικασίες. Δεν ήταν μπάτε σκύλια και αλέστε. Μα σαφέστατα, ο πρώτος λοιπόν που επιλαμβάνεται των ενεργειών και ανήκει στον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων είναι ο διοικητής επί του πεδίου. Και από τους πρώτους που επίσης προσέρχονται στη σκηνή του ατυχήματος είναι ο διερευνητής, ο οποίος έπρεπε να υπάρχει stand-by 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Και οι οποίοι συντονίζονται μεταξύ τους. Εκεί λοιπόν επιλαμβάνεται ο διερευνητής και σαφέστατα στο έργο της διάσωσης, της έρευνας και διάσωσης που εκτελεί πρωτίστως η πυροσβεστική υπηρεσία θα ανασηκώσει τα βαγόνια κτλ. Πρωτίστως όμως αυτά έχει μέσω του διερευνητή της Επιτροπής, η οποία οφείλει να υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο. Εκεί λοιπόν θα γίνει ένα βασικό σχεδιάγραμμα, ένα σκαρίθμα, το οποίο βελτιώνεται διαρκώς και συνεχώς. Υπάρχει φωτογράφηση, υπάρχει βίντεο, υπάρχει βιντεοσκόπηση. Οπότε λοιπόν, ό,τι μετακινήσει η πυροσβεστική υπηρεσία στο έργο έρευνας και διάσωσης, ξέρουμε από πού έφυγε, ξέρουμε πού ήταν. Και πολλές φορές μάλιστα όταν τελειώσει το έργο έρευνας και διάσωσης γίνεται η λεγόμενη ανασύνθεση του πεδίου. Δηλαδή τα πράγματα θα ξαναμπούν στη θέση από εκεί που είχαν φύγει. Τώρα μπορεί να γίνει η ανασύνθεση με την εμπειρία που έχετε, θέλω να μου πείτε. Έχω πει, είναι πολύ δύσκολο με αυτήν την αλλίωση του σκηνικού, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πρωτίστως βούληση, κύριε Σαχίνη, για κάτι τέτοιο. Και όπως λέμε, δεν υπήρξε ποτέ η λεγόμενη αποστήρωση του χώρου. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν για εσωτερική περίμετρο, ασφαλή μέτρα κτλ. Ούτε αυτά τα πράγματα έγιναν. Και θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να... γιατί δεν θέλω να το αφήσω να αιωρείται ένα τέτοιο αφήγημα όπως αυτό που ακούστηκε σήμερα περί του Λαφρέμπορ κτλ. Δηλαδή με τέτοιες λογικές, με τέτοια άλματα σκέψης, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω πού οδηγούμαστε. Δηλαδή είμαστε εντάξει αν τελικά είχε βάλει ένας λαφρέμπορος ένα φορτίο πλήρως επικίνδυνο και παράνομο επάνω σε μια αμαξοστοιχεία? Δηλαδή η κυβέρνηση, το κράτος νιώθει εντάξει? Δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος για το? Ο υπουργός νιώθει εντάξει, σου λέει φύγε, έφυγε από πάνω ο λαφρέμπορος. Μα η κυβέρνηση και μέσω του κρατικού μηχανισμού, η οποία ασκεί την εκτελεστική της εξουσία στο τον απαραίτητο διοικητικό μηχανισμό το κράτος, είναι πλήρως υπεύθυνη ώστε να παρέχει τους μέγιστους βαθμούς ασφαλείας. Δηλαδή τι να δεχτώ ότι μπορεί ένας λαφρέμπορος να πάει να βάλει ένα επικίνδυνο φορτίο σε έναν σειρμό επάνω και ο κρατικός μηχανισμός μέσω της κυβέρνησης δεν έχει ούτε μία ευθύνη? Δηλαδή μιλάμε σοβαρά αυτή τη στιγμή? Εγώ θα σου και κάνω. Εξάλλου, έθιξε αυτό το πράγμα, γιατί φαίνεται και από τα βαγόνια που. Καλά κάνατε. Θα σου το κάνω χειρότερο. Σειρμός, έχουν ένα πλήθος από γκράφιτι επάνω και το έχω δείξει αυτό το πράγμα και το έχω θίξει. Και έχω πει ότι όπως μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει γκράφιτι μέσα σε ένα μαξοστάσιο, αύριο μπορεί να πάει και κάποιος άλλος κακόβουλος και να προκαλέσει είτε μία δολιοφθορά κόβοντας κάποια καλώδια και κάποιους μηχανισμούς πέδησης ή τέλος πάντων παροχής κάποιας άλλης ενέργειας ηλεκτρικής ή οτιδήποτε άλλο, ή αντίστοιχα να τοποθετήσει έναν εμπριστικό, έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Και είμαστε εντάξει με αυτό το πράγμα δηλαδή? Είναι χειρότερο, κύριε Γερογλή. Και τώρα μην είναι, γιατί σας λέω, ουσιαστικά αντιπαλεύουμε να αποδείξουμε ότι σήμερα είναι μέρα. Δηλαδή η έκρηξη προήλθε λόγω της σύγκρουσης, ήταν απότοκο της σύγκρουσης. Και το αντίστοιχο θερμικό νεύος που αναπτύχθηκε κουραστεί, με όλες αυτές τις τραγικές συνέπειες. Δεν έσκασε μια επιβατική αμαξοστοιχεία ξαφνικά εκεί που πήγαινε στην πορεία της, έγινε μια έκρηξη. Η έκρηξη σημειώθηκε λόγω της σύγκρουσης. Μην κουράζεστε. Έγινε έκρηξη. Αφήστε το. Ένα χρόνο μετά, αν αποφάσισε ένας υπουργός να υιοθετήσει ως επιχείρημα ότι αν υπάρχουν, είναι παράνομα
υλικά που μεταφέρονταν και προκάλεσαν και ο Λαθρέμπορος και τα λοιπά, τότε το ερώτημα είναι και ένα χρόνο η κυβέρνηση τι έκανε. Μα ακριβώς αυτό. Μέχρι και δηλαδή, πανεγγραφή κασετών υπάρχει. Ότι δεν φταίμε εμείς, ήταν ένας Λαθρέμπορος που έβαλε ένα φορτίο. Γιατί αυτό λέει το αφήγημα αυτή τη στιγμή, το σημερινό. Αυτά δεν ξέρω, είναι άλματα σκέψης, υπερβαίνουν κάθε κοινή λογική, κύριε Σαχίνη. Και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση δεν πάβει ο κρατικός μηχανισμός να είναι υπόλογος για την ελλειπή ασφάλεια των μέτρων στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς δεν είχε μεριμνήσει ώστε να μην μπορεί ο κάθε ένας, Λαθρέμπορος ή μη, να πηγαίνει και να βάζει ένα επικίνδυνο φορτίο πάνω σε ένα τρένο. Τόσο απλά. Παναγιώτης Γερογλής, τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γερογλή. Είναι προφανές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, καλά.